Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχήν να χαιρετήσω τον μαζικό καθολικό αγώνα των εργαζομένων στην ΙΦΟΥΝ που οδήγησε στην πρώτη νίκη τους απέναντι σε έναν ισχυρό όμιλο αλλά και στην κυβέρνηση που επιχείρησε να εφαρμόσει τη νέα μορφή εκμετάλλησης αυτού του συνεργάτη. Αξίωση βέβαια των ομίλων που έκανε δεκτή η κυβέρνηση και την αποτύπωσε στον νόμο Χατζηδάκη με το άρθρο 69. Οι εργαζόμενοι σήμερα πραγματοποιούν 24 ώρες απεργία, πετώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Δεν εφησυχάζουν, γιατί γνωρίζουν ότι ο Όμιλος δεν θα σταματήσει να προχωρήσει τις επιδιώξεις, τις επιλογές του. Έτσι, κύριε Υπουργέ, με μαζικούς αγώνες η εργατική τάξη θα ακυρώσει αυτό το νόμο έκτρωμα, όπως έκανε με το άρθρο 69. Βέβαια, κάθε άρθρο του νομοσχεδίου είναι θέμα συζήτησης και η εργατική τάξη μέσα από τους αγώνες θα προχωρήσει στην ανατροπή του. Το ερώτημα αυτό που κάνουμε έχει σχέση με τους αγώνες των εργαζομένων. Η κυβέρνηση με μια σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων διατηρεί την απαράδεκτη απαγόρευση διεξαγωγής γενικών συνεδρίων των σωματείων διαζώσης αυτών που έχουν μητρό άνω των 150 μελών, με πρόχειμα τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Πρόκειται για πραγματική κοροϊδία, αφού την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιτρέπει οι εργαζόμενοι να συνοστίζονται κατά εκατοντάδες σε μεγάλα εργοστάσια και επιχειρήσεις, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους. Αντίστοιχα, επιτρέπει το συνοστισμό εκατοντάδων ανθρώπων στις αστικές συγκοινωνίες, στα καράβια, στα αεροπλάνα. Επιτρέπει τη μαζική παρουσία φιλάθρων στους αγώνες των μεγάλων επιχειρηματικών ΠΑΕ, μάλιστα με ανώτερο όριο τους 25.000 κόσμου σε ανοιχτά γήπεδα και τις 8.000 κόσμου σε κλειστά γήπεδα, επιτρέποντας ακόμη και όριο ανεμβολίας των 5% με απλή δήλωση self-test. Επιτρέπει την παρουσία έως 420 πελατών σε καταστήματα ψυχαγωγίας ή εστίασης. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνω ότι η απαγόρευση της διεξαγωγής διαζώσης των γενικών συνελεύσεων των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται με πραγματικό σκοπό τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, της μαζικής συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας τους και όχι τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, αν θα πάρετε μέτρα, αν προτίθεστε να πάρετε μέτρα, ώστε να καταργηθεί άμεσα η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση και να μπορούν τα εργατικά σωματεία να ασκούν ανεμπόδιστα τη συγκαλιστική του δραστηριότητα και να διεξάγουν τις γυναικές συνελεύσεις του διαζώσεις με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και των μελών τους που αυτοί ξέρουν και φροντίζουν καλύτερα. Κύριε Κατσότη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Διαβάζοντας το κείμενο της ερώτησής σας, δημιουργείται έντονα η εντύπωση ότι προσπαθείτε εσκεμμένα να διαστρεβλώσετε ορισμένες καταστάσεις προκειμένου να μιλήσετε για δίθεν περιορισμό της συνδικαλιστικής δραστηριότητας. Κάθε άλλο παρά αυτό είναι η πραγματικότητα. Πράγματι, στο πλαίσιο των έκτακτων και προφανώς προσωρινών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, υπάρχουν και μέτρα τα οποία αφορούν τη διεξαγωγή συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων, όπως οι εκλογές ή οι γενικές συνελεύσεις, καθώς υπέρτατοι λόγοι δημόσιας υγείας περιορίζουν προσωρινά τις συνθήκες ελευθερίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρετε και εσείς στην ερώτησή σας, υπάρχει το όριο των 150 εγγεγραμμένων μελών, κάτω από το οποίο πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις, διενεργούνται διαζώσεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο διεξαγωγής των συνεδρίων, δηλαδή με όλους τους περιορισμούς που αναφέρατε προηγουμένως. Στην περίπτωση όμως που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι πάνω από 150, τότε οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται. Δεν είναι ότι σταμάτησαν, πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Και στη δευτερολογία μου θα σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη σχετική απόφαση, βέβαια, υπάρχει και η εξαίρεση των εκλογικών διαδικασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Από τα παραπάνω, αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, ότι δεν προκύπτει κανένας περιορισμός συνδικαλιστικής δράσης. Θα έλεγα μάλιστα το αντίθετο. Η συνδικαλιστική δράση όχι απλά δεν περιορίζεται, αλλά δίνεται η δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους εργαζόμενους, οι οποίοι μπορεί να μην συμμετέχουν για τον οποιοδήποτε λόγο διαζώσεις στις διαδικασίες των σωματείων τους, να συμμετέχουν διαδικτυακά. Στη χώρα μας, η συνδικαλιστική ελευθερία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο. Το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 23 ότι το κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, αλλά να το τονίσω αυτό, μέσα στα όρια του νόμου. Παράλληλα, η προάσπιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας προκύπτει από το άρθρο 11.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και από το άρθρο 23.4 της Διαχείρισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως όλα τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα, η συνδικαλιστική ελευθερία δεν ασκείται ανεξέλεγκτα, αλλά μπορεί να περιοριστεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, μέσα στα όρια του νόμου, όπως αναφέρει το Σύνταγμα. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει την απειλή στη δημόσια υγεία. Άλλωστε, τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν απολύτως αναγκαία και πρόσφορα. Επιπλέον, θα ήθελα να σας θυμίσω πως ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε το Μάιο για την προστασία της εργασίας, στο άρθρο 86, προβλέπει και το δικαίωμα για εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οπότε, καθίστεται υποχρεωτική η συμμετοχή και η ψήφος των μελών της οργάνωσης, όχι μόνο με φυσική παρουσία, αλλά και εξ αποστάσεως. Επίσης, στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται και η υποχρέωση όλων των οργανώσεων να προβλέπουν στο καταστατικό τους τρόπους ηλεκτρονικής διαδικτυακής συμμετοχής με όρους που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα της ψήφου. Όσον αφορά την ψηφοφορία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν την ταυτοπροσωπεία των ψηφοφόρων, είτε η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, είτε με φυσική παρουσία. Και μάλιστα προς διευκόλυνση των παραπάνω, το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να διαθέτει χωρίς κόστος στις οργανώσεις το σχετικό λογισμικό. Κύριε Κατσότη, το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι πως η συνδικαλιστική δραστηριότητα όχι απλά δεν περιορίζεται, αλλά διευκολύνεται, εξυγχρονίζεται και διευρύνεται. Δίνονται περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής, διασφαλίζοντας τόσο τη συνδικαλιστική ελευθερία, αλλά και την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως επιτάχει στο Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κύριε Υπουργέ, αν το κίνημα δεν αμφισβητούσε τους νόμους που κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση στο σύστημα αυτό, θα είμαστε σε μια πολύ πίσω. Πολλά χρόνια πίσω. Έχει δικαίωμα να τα αμφισβητήσει. Δεν θα ήταν κίνημα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τα όρια του νόμου που λέτε, αφήστε το. Λοιπόν, πέρα από το νόμο υπάρχουν οι ανάγκες των εργαζομένων, τις οποίες διεκδικούν, αγωνίζονται ανυποχώρητα απέναντι σε αυτούς που στερούν αυτές τις ανάγκες τους. Και το κίνημα βέβαια, ξέρετε πολύ καλά, η πλειονότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ιδιαίτερα όσες έχουν παραμερίσει τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό έχουν ως κύριο μέτωπο τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους εξαιτίας της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας, η οποία μεγαλώνει από την κυβερνητική ανοχή και στήριξη από την προσαρμογή των μέτρων προστασίας της κυβέρνησης στις ανάγκες της καπιταλιστικής λειτουργίας και όχι της υγείας των εργαζομένων. Έχουν μέτωπο αυτές οι οργανώσεις στον ανορθολογισμό, τις παραδοξολογίες και στις όποιες θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες ενισχύονται από διάφορους μηχανισμούς αλλά και από τις αντιφάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την πανδημία. Στέκονται απέναντι στο σκοταδισμό, στηρίζοντας την επιστημονική γνώση και κάθε εξέλιξη υπέρ του ανθρώπου. Αυτές είναι οι συγκρασίες οργανώσεις, κύριε Υπουργέ. Όλα αυτά προάγονται μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες, τις γενικές συνελεύσεις, τις συγκεντρώσεις, τις συσκέψεις, όπως προβλέπονται από τα καταστατικά τους, που εσείς θέλετε να παρέμβετε σαν κυβέρνηση, όπως και η εργοδοσία. Εκεί συζητούνται όλα τα προβλήματα. Αναλύονται, αντιπαρατίθονται σκέψεις, απόψεις, γίνονται διαπάλοι ιδεών. Εκεί διαμορφώνονται θέσεις για τις εξελίξεις σε κάθε πτυχή της ζωής των εργαζομένων και αποφασίζουν τελικά την δική τους δράση για να οδηγηθούν οι εξελίξεις εκεί που θα ικανοποιούνται οι ανάγκες τους. Αυτή η λειτουργία δεν αρέσει. Δεν τη θέλουν. Τη θεωρούν επικίνδυνη το σύστημα που εσείς υπηρετείτε και επιδιώκουν να την εμποδίσουν, να τη δυσκολέψουν, να την αδυνατήσουν. Να αδυνατήσουν τη συμμετοχή, τη ζωντανή συζήτηση και τη διαπάλη. Στη ζωντανή συζήτηση αποδομούνται οι θεωρίες περί κοινωνικού εταιρισμού, περί κοινών συμφερόντων εργαζομένων και επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί αρχίζει να συνειδητοποιείται η ταξική εκμετάλλευση, το ποια είναι η θέση του εργαζόμενου. Εκεί σταματούν και οι αυταπάτες. Εκεί δυναμούν η ταξική συνείδηση, όρος για την ενδυνάμωση της ταξικής πάλης. Όλη αυτή η λειτουργία των συνδικάτων αντιμετωπίζεται εχθρικά από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις τους. Το μίσος δεν κρύβεται, κύριε Υπουργέ. Εκφράστηκε και με τον νόμο Χατζηδάκη Τσακλόγλου, μην σας αφήσουμε απ' έξω και παραπονεθείτε, της Νέας Δημοκρατίας. Με τις αντεργατικές ρυθμίσεις, όπως το Μητρώο Στοιχειωτικών Οργανώσεων που είπατε προηγουμένως. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γι' αυτό διαρρωμένη τη φωλιά της. Γιατί το θέμα της υποχρεωτικότητας έχει τον όρο, την προϋπόθεση οι εργοδότες να κατέθεσαν το Μητρώο. Η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ.
Το Μητρώο λοιπόν αυτό θα είναι στη διάθεση του κάθε επιχειρηματία. Προκειμένου τι να κάνει, να αποφεύγει δραστήριους εργαζόμενους, ενεργούς, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, που το είπατε κι εσείς, επεκταθήκατε στον νόμο που κάνατε, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, από μακριά δηλαδή, να μην ξέρει κανένας ποιος είναι και τι είναι και τι λέει. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που εσείς τα δώσατε στο πιάτο στην εργοδοσία για να χτυπήσει το ίδιο το κίνημα. Οι αντεπεργιακές διατάξεις που καταργούν το δικαίωμα στη στραπεργία, που ποινικοποιούν τους αγώνες των εργαζομένων. Όλα είναι αξιώσεις του κεφαλαίου που σας βεβαιώνουμε ότι θα μείνουν στα χαρτιά. Γιατί τα συνδικάτα όχι μόνο δεν θα πειθαρχήσουν, αλλά θα δυναμώσουν τις συλλογικές διαδικασίες, τη ζωντανή λειτουργία τους με τη φυσική παρουσία των μελών τους για να δυναμώσουν οι αγώνες για την ικανοποίηση των εργαζομένων. Στο εισόδημα τελείωνε, κύριε Πρόεδρε. Στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στον πολιτισμό, αθλητισμό, στις διακοπές και κάθε άλλη ανάγκη που δημιουργεί η κοινωνική εξέλιξη και τη στερεί αυτό το σύστημα που σε δερένιο νόμο έχει το κέρδος. Η απαγόρηση για τις διαζώσεις συνελεύσεων των μελών των σωματείων των Μητρώων πάνω από 150 μελών είναι μια τέτοια ρύθμιση που επιδιώκει τον ίδιο στόχο με τον νόμο Χατζηδάκη. Σας καλούμε λοιπόν να καταργήσετε αυτή τη ρύθμιση.